Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι η εν λόγω ιεροτελεστία του τοπικού ιερέα Χρήση παίζει σημαντικό ρόλο στο τέλος της πρώτης ραψοδίας, μεταφέροντας και το ελπιδοφόρο μήνυμα της ευκταίας λύτρωσης από την θανατική τιμωρία του Απόλλωνα, που στέλνει τα πειρακτωμένα βέλη του σε εχθρικό στρατόπεδο για να προκαλέσει σοβαρές απώλειες. Μόνο μέσω της συγκεκριμένης θρησκευτικής τελετής οι Αχαιοί μπορούν να συμφιλειωθούν με τον Θεό για να είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν απερίσπαστοι τον πόλεμο εναντίον των Τρώων. Ίσως για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη σκηνή περιγράφεται με αυτές τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες και με τέτοια εορταστική λαμπρότητα. Άραγε θα μπορούσε κάποιος εδώ να ισχυριστεί ότι η κεντρική και θεμελιώδης ιδέα της Ιλιάδας δεν είναι τελικά ο θυμός του Αχιλλέως, όπως τουλάχιστον προαναγγέλλεται από τον πρώτο κιόλας στίχο της, «Μήνιν αίδε θεά πηλιάδεο Αχιλλίος», αλλά πρωτίστως ο θυμός ίσως του Θεού Απόλλωνος. Αυτός άλλωστε δεν απετέλεσε την βασική αφορμή για να προκληθεί η μήνης του Αχιλλέως, με άμεση συνέπεια αφενός την αναγκαστική και αυτόβουλη απομάκρυνση από πομπή του από το πεδίο των μαχών για μεγάλο χρονικό διάστημα, η οποία σημειωτέων θα συνοδευτεί ως τιμωρία και πάλι με τεράστιες έμψυχες απώλειες για τους Αχαιούς και αφετέρου την μεγάλη διχόνοιά του με τον Αγαμέμνονα. Αυτό ίσως εμέσως τεκμέρεται έως έναν βαθμό μέσα από τα λόγια του Έλληνα μάντη του Απόλλωνα Κάλχαντος, ο οποίος όταν καλείται να αποκαλύψει την πηγή του κακού στο ελληνικό στρατόπεδο λέει ξεκάθαρα «Μήνιν Απόλλωνος εκατιβελέταο άνακτος».